Και το όχι το λέμε σήμερα στα μέτρα που μας προτείνετε, γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Στο μνημόνιο ήταν ολέθριο σφάλμα. Πρώτον, γιατί δεν έβγαιναν τα νούμερα. Τώρα επιβεβαιωθήκαμε. Το ακούμε πια και από τους δικούς σας βουλευτές μέσα στη Βουλή. Μας το επιβεβαιώνουν και ξένοι οικονομολόγοι που βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και λένε ακριβώς αυτό. Ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Πιστεύω, κύριε Πρετεντέρη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Ο κύριος Βενιζέλος και το Πασόκ αντίθετα και θαραλέα. Δεν είμαι Πασόκ για να λέω ψέματα. Και σε αυτό θέλω δημόσια να αναγνωρίσω τη στήριξη και τη βοήθεια προσέφεραν τα δύο άλλα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνησή μας. Ξέρετε ποιος είμαι? Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και το τιμώ. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Βοήθησε και το Πασόκ, βοήθησε και η Δημάρ. Περιμένουμε περισσότερους από 17 εκατομμύρια τουρίστες. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι η Ελλάδα όχι απλώς πιάνει τους στόχους της, αλλά και τους ξεπερνάει. Και είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να βγούμε από τη μνημονιακή πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Τα δύο άκρα επαγγέλλονται την καταστροφή της χώρας ίσα ίσα τη στιγμή που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Εδώ δεν αναφέρομαι σε καμιά θεωρία των δύο άκρων. Και εγώ προσωπικά κάνω πολιτική. Δεν ασχολούμαι με θεωρίες. Και τα δύο λοιπόν άκρα εύχονται και προσεύχονται να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η Ελλάδα να αποτύχει, να βγει από την Ευρώπη, να χάσουμε το στοίχημα. Το να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε την αμαρτωλή, την ΕΡΤ. Όταν μας καταγγέλνουν με τον ίδιο υβριστικό τρόπο, δεν συμπίπτουν με τους νεοναζί εκ των πραγμάτων. Το να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων πυροδοτείται την κοινωνική έκρηξη. Αποσταθεροποίηση δεν είναι ένα πρωτοστατή αντιπολίτευση σε ματέωση επενδύσεων παντού στην Ελλάδα. Βοήθησε και το Πασόκ, βοήθησε και η Δημάρ. Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και το τιμώ. Και η ασφάλεια είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Και θέλω να δώσω δημόσια τα συγχαρητήριά μου στην ελληνική αστυνομία. The cases of Golden Dawn on the one hand, on the other hand an extreme opposition that says we should get out of NATO, we should get out of the Euro, out of Europe. Βάλαμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη που όσο μένουμε σε αυτό το δρόμο δεν αργεί να έρθει. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε. Πάντα να είμαι και συγκεκριμένος. Και δημοσιογράφους. Όπως τον Πρετεντέρη. Κοιτάξτε κάτι. Να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει. Στο Παρίσι είχαμε μακελιό αποβομβιστική επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Και εδώ κάποιοι προσκαλούν να πω καλύτερα. Προσκαλούν και άλλους λαθρομετανάστες. Και μοιράζουν από τώρα ηθαγένειες. Το τι θα σημάνει χρεοκοπία και έξοδος από το ευρώ δεν το είδε η χώρα. Και δεν θα το δει. Πρώτα ο Θεός. Το τι θα σήμαινε κλειστά ATM και τράπεζες χωρίς ρευστότητα ούτε για τα στοιχειώδη δεν το είδε και δεν θα το δει. Και το όχι το λέμε σήμερα στα μέτρα που μας προτείνετε, γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς τέλος. Αυτές οι εικόνες δεν θα κατέβουν ποτέ. Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και το τιμώ. Κύριε Πρετεντέρη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Είναι επίσης τα χειρότερα συμφέροντα μαζί τους. Είναι το λεγόμενο λόμπι της δραχμής που έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και τώρα θέλουν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ για να έρθουν να αγοράσουν τα πάντα κοψοχρονιά. Έτσι, μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.